Σίγμα ταφ κεφάλαιο, έκτο κεφάλαιο, 53 εδάφη. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα, διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια του πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ. Αμήν. Τώρα αδερφοί αγαπητοί, με τη χάρη του Χριστού θα σταθούμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι όλοι μας κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, όχι όποτε θέλουν οι άνθρωποι, όποτε θέλει ο άνθρωπος, ο ποιμένας ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά όπως είναι γραμμένο κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, γιατί κανένας δεν μπορεί να στερήσει αυτή τη μεγάλη ευλογία της λατρείας, του Πάσχα, του δικού μας, την ημέρα του Κυρίου, καθώς είναι γραμμένο στα ελληνικά το Κυριακόν δείπνον. Κάθε Κυριακή θα λαμβάνουμε μέρος στο δείπνο, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γιατί? Γιατί όποιος δεν τρώγει και δεν πίνει, όχι φάει ή πιει μια φορά, τρώγει κάθε Κυριακή και πίνει κάθε Κυριακή. Το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν έχει ζωή μέσα του. Αντίθετα, όποιος τρώγει κάθε Κυριακή, λαμβάνει μέρος στο Κυριακόν δείπνον. Το λέω Κυριακόν δείπνον γιατί στα αγγλικά η Κυριακή λέγεται Sunday, που σημαίνει ημέρα του ήλιου, ιδωλολατρική ονομασία. Στα ελληνικά όμως η Κυριακή λέγεται ημέρα του Κυρίου. Και το δείπνο της Κυριακής λέγεται Κυριακόν δείπνον, το δείπνο του Κυρίου. Το οποίο δεν είναι σύμβολο του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά ο Χριστός είπε λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το είπε ημών εκχυνόμενον. Όποιος τρώγει λοιπόν και πίνει κάθε Κυριακή το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε έχει ζωή αιώνιον και υπόσχεται ο Κύριος ότι Αυτόν θα Τον αναστήσει την τελευταία μέρα. Γιατί αληθώς η σάρκα μου είναι τροφή και το αίμα μου είναι πόσης. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι δόθηκε να λαμβάνουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού προς ευλογία. Και προς ευλογία θα το λάβουμε μόνο όταν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Γι' αυτό όποιος σήμερα έχει αμαρτήσει, είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να εξομολογηθούμε στον Χριστό και μόνο στον Χριστό τις αμαρτίες μας, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Αν κάποιος όμως έχει μια μόνιμη αμαρτία, μικρή ή μεγάλη, είτε καπνίζει, είτε συζεί, είτε μέσα στην καρδιά του έχει κακία, ζήλια, φθόνο, πίκρα και δεν έχει ελευθερωθεί ακόμη από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο μόνος που ελευθερώνει, ας μην πάρει σώμα και αίμα Χριστού, γιατί τούτο θα έρθει κατάκριση σε Αυτόν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι πολύ ασθενής μεταξύ σας και αποθνίσκουσι μερικοί. Σήμερα λοιπόν αδελφοί αγαπητοί θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας σε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν που πέθανε για αυτές, θα ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού μια φορά ακόμη να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Και θα ζητήσουμε από τον Πατέρα Θεό δια της Αναστάσεως του Χριστού μια φορά ακόμη να μας δικαιώσει, ώστε να είμαστε δίκαιοι στους οφθαλμούς Του, για να πάρουμε προς ευλογία και όχι προς κατάκριση μέρος στην κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Θέλω να τονίσω μια φορά ακόμη προς ευλογία. Γι' αυτό όταν τρώτε, όταν τρώμε το σώμα του Χριστού προσευχηθείτε. Στην προσωπική σας σχέση με τον Χριστό να αυξηθεί η ευλογία του Θεού. Και όταν πίνετε το αίμα του Χριστού προσευχηθείτε
σε αυτή τη μοναδική προσωπική σας σχέση που τρώτε και πίνετε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να σας ευλογήσει ο Θεός. Φέρετε τα αιτήματά σας, τρώγοντας και πίνοντας. Στον Κύριο είναι ιδιαίτερη στιγμή. Θα σας ακούσει και θα σας απαντήσει, γιατί είσαστε αγιασμένοι με το αίμα του Χριστού και δικαιωμένοι με την Ανάσταση του Χριστού. Ας προσευχηθούμε λοιπόν τώρα ο καθένας από εμάς για 2, 3, 4 λεπτά, ξομολογούμενοι τις αμαρτίες μας, για να μας καταστήσει ο Θεός αξίους να λάβουμε μέρος προς ευλογία και όχι προς κατάκριση την ώρα αυτή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας έρθουν σας παρακαλώ και οι πρεσβύτεροι.